τέταρτο κατά σειρά πρωτάθλημα στην πόλη μας, με εντολή της Αθλητικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό Ελλάδος και την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ανοιχτό παίζουν όλες οι κατηγορίες παμπέδων, πανκορασίδων, εφήβων, ανίδων, ανδρών, γυναικών. Και ελπίζουμε να τα πάμε καλά όπως και στα προηγούμενα τρία. Το καλοκαίρι τα πιο πολλά σταματάνε, πιο πολλοί αθλητικές εκδηλώσεις και προπονήσεις σταματάνε. Εμείς συνεχίζουμε, γιατί έχουμε το αρχές φθινοπόρου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των μικρών κατηγοριών. Οπότε είναι μια προετοιμασία για τα παιδιά και να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Το ταεκβοντό είναι ένα επικίνδυνο άθλημα. Είναι ένα ασφαλές σπόρο, γιατί παγκοσμίως γνωρίζουμε ότι είναι εκατομμύρια αθλητές στο ταεκβοντό. Και αν εφαρμόζει του κανονισμού ασφαλεία, δεν υπάρχει κανένα. Σε κανένα σπορ δεν υπάρχει κίνδυνο αν του εφαρμόζει. Αν δεν κάνει το ό,τι θέλει, πάντα όλα είναι επικίνδυνα. Αυστηροί κανονισμοί. Ναι, βέβαια, εδώ παιδάκια είναι, το παραμικρό δεν απογορεύονται όλα. Τραυματισμού έχουμε. Όχι, όχι, ποτέ δεν είχαμε. Πόσο καιρό κάνει το τραγικό? 3 χρόνια περίπου. Και είσαι στην κόκκινη ζώνη. Ναι. Επικίνδυνο σπορ. Τι? Είναι επικίνδυνο το σπορ που κάνει ή όχι? Όχι. Έχει τυπήσει ποτέ? Ναι. Θα το προτείνεις στους φίλους σου, το προτείνεις να... Ναι, είναι ωραίο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας φιλοξενούνται και άλλη μια φορά εδώ πέρα. Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε στην Ιερά Πέτρα για Παγκρίτιο αγώνα. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά είναι να αναδείξουμε το άθλημα, να περάσουν καλά τα παιδιά μας, να παίξουν κάποιους αγώνες που δεν έχουν την πολυτέλεια, γιατί δεν είναι ένα λαοφιλές άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Οπότε όπου γίνεται κάποιος αγώνας, είναι χαρά μας. Και τιμή μας καλούν βέβαια εδώ πέρα να παίξουμε, να ευχαριστούν τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Παρότι δεν είναι λαοφιλές, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά, μικρά παιδιά στο άθλημα. Είναι το άθλημα, ξεκινάει και ξαπλώνεται σιγά σιγά επειδή είναι ευγενικό άθλημα και δεν είναι τυχαίο που είναι το μόνο Ολυμπιακό άθλημα που έχει, που αφορά μια πολεμική τέχνη. Είναι επειδή δεν έχει βία χτυπήματα και χτυπήματα σε κακά σημεία. Άρα δεν είναι επικίνδυνο σπορ. Φυσικά και δεν είναι επικίνδυνο, δηλαδή έχουμε. Είναι πολύ σπαναβής τραυματισμό σε αυτό το άθλημα και γίνεται μόνο από λάθος ή από κακό ζέσταμα του αθλητή, μόνο έτσι. Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια τουρνουά? Φυσικά, είναι ό,τι καλύτερο. Ο αγώνας μεταξύ των αθλητών συμβάλλει να γνωριστούν μεταξύ τους, να πάρουν εμπειρίες, να χάσουν οι καλοί αθλητές και από κακούς αθλητές, κάτι που γίνεται και πρέπει να γίνεται. Τα παιδιά να σφίξουν τις σχέσεις τους, να πηγαίνουμε πάνω στην Ελλάδα, σε κάθε πανελλήνιο που έχουμε πάρα πολλές διακρίσεις, πρώτες θέσεις σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε πανελλήνια, με, ουσιαστικά με πάρα πολύ λίγο έμψυχο υλικό που έχουμε. Ο αθλητικός όμιλος Χερσονήσου, πόσους αθλητές έχει? Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 78 παιδιά στο αθλητικό όμιλο Χερσονήσου, αλλά λόγω της εποχής τα πιο πολλά είναι σε διακοπές, δεν έχουν κάνει κατάλληλη προετοιμασία. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, εμάς μας ενδιαφέρει συμμετοχή και τίποτα άλλο. Είναι το τέταρτο στη σειρά. Έχουν γίνει κατ' επανάληψη σε Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και Χερσόνησο. Τώρα είναι η σειρά της Ιεράπετρας να διοργανώσει το ίδιο πρωταθληματάκι. Είναι πολύ καλό ότι γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, ώστε τα παιδιά να έχουν επιπλέον εξωτερικά κίνητρα για να μην σταματάνε τις προπονήσεις τους και τον αθλητισμό τους. Να υπενθυμίσουμε ότι το ταεκβοντό είναι αθλητισμός. Αθλητισμός σημαίνει πολιτισμός, σημαίνει μόρφωση και παιδεία. Αυτά δίνουμε στα παιδιά μας. Μπουνιές κλωτσιές κάνουν οι υπόλοιποι, εμείς δίνουμε αυτά τα τρία. Άρα δηλαδή είναι ένα ασφαλές σπορ, να το πούμε. Ναι, αλίμονο. Είναι ένα άθλημα με τη μορφή πολεμικής τέχνης. Αν δέχεστε και το ακριβώς αντίθετο, μια πολεμική τέχνη με μορφή αθλήματος. Δεν ανάγκη να πας να κάνεις μόνο μαχίες, μπορείς να κάνεις σατούλσο, μπορείς να κάνεις δοκιμές δύναμης. Έχει αθλήματα για όλους. Έχει κλάδους δηλαδή, άθλησης για τον οποιοδήποτε. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο. Και η πρώτη φορά συμμετοχή σε αγώνες. Τυχερή. Τυχερή, αρκετά η Ιεράπετρα, ναι. Αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο η συμμετοχή. Αλλά ήρθε και το μετάλλιο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πόσο διάστημα κάνει η τέκνη? Κάνει, επισταμμένα κάνει γύρω στα 2 χρόνια. Πόσο χρόνο είναι τώρα? Είναι 7 χρόνια τώρα. Το Νοέμβριο τα κλείνουμε τα 7. Επέμεινε ο δάσκαλος, εγώ του λέγα ότι είναι μικρός, επέμεινε ο δάσκαλος, τον φέρουμε. Τελικά, δεν το περιμένατε? Η αλήθεια είναι πως όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά εντάξει, μας αποζημίωσε. Πώς σε λένε? Μάνο. Μάνο, πώς αισθάνεσαι? Καλά, αισθάνομαι. Πρώτος, συγχαρητήρια. Θα συνεχίσεις να κάνεις το ταεκβοντό? Θα συνεχίσω. Μπράβο. Από πού ήρθατε? Ήρθαμε από το Ηράκλειο. Πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα χαράς για μένα, διότι η κόρη μου βραβεύτηκε, τιμήθηκε, δίνω τα συγχαρητήρια μου και στα υπόλοιπα παιδιά που δώσαν τη συμμετοχή τους. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Και πάντα τα δρόμενά τους να είναι πλούσια, γεμάτα επιτυχίες. Και εύχομαι πραγματικά πάντα να γίνονται τέτοια στην πόλη μας, στην Ιεράπετρα. Να έχουν και οι γονείς τους τη χαρά και οπωσδήποτε και τα παιδιά. Πρώτο μετάλλιο. Ναι. Ευχαριστημένη. Ναι. Πρώτη. Ναι, πρώτη. Το περίμενες?
το περίμενα, αλλά έτσι, έτσι είναι. Από ποιο σύλλογο είναι? Από το Ηράκλειο. Και πόσο καιρό κάνεις τα κυβότα? 3 χρόνια. Πρώτος? Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά παίρνεις μετάλλιο στο ταγκβοντό? Όχι. Θες να πάρει? Ναι. Και σ' αρέσει το ταγκβοντό? Ναι, πολύ. Τι ζώνη έχεις? Τι κίτρινη. Κατάφερες και νίκησες? Ναι. Θα συνεχίσεις να παίζεις? Ναι.